Δήμαρχε της Χερσονήσου, θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο με ένα έργο που κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζεται ως έργο πνοής, με δεδομένο ότι όλοι έχουμε περάσει και έχουμε διαπιστώσει τι συμβαίνει στον κόμβο των Γουβών. Εγώ προσωπικά στα χρόνια που ήμουν έξω στο ρεπορτάζ είχα πάει αρκετές φορές σε παράσυρση πεζών εκεί και ακόμα και σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ άσχημη. Όμως υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Ο Φακός της Crete TV και η Γεωργία Μακάκη βρέθηκε στην περιοχή. Πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά θέλω να μου το σχολιάσετε. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο κυκλικός κόμβος στην παλιά εθνική οδό στην περιοχή των Γουβών, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που τόνιζαν την ανάγκη παρεμβάσεων στο κομβικό αυτό σημείο όπου έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα. Όσον αφορά την ασφάλεια των αυτοκινήτων και αυτά, το βλέπω ότι θα είναι τώρα σωστό. Η πεζή όμως θα πρέπει και αυτή να είναι εξασφαλισμένη και να περπατάνε με ασφάλεια. Το δικό μου το παιδί ήταν το πρώτο θύμα αυτή της ασφάλτου, να γίνει το κυκλικό, αλλά με σεβασμό σε όλα τα μαγαζά, σε όλο τον κόσμο. Εδώ σε αυτόν τον δρόμο έχουν σκοτωθεί αρκετά άτομα με το υπάρχουν θέμα που είναι τώρα. Αυτό που είναι πρέπει να γίνει και πιστεύω έχουν λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία των πεζών. Προσωπικά εγώ τους ευχαριστώ για το έργο αυτό το οποίο έγινε. Ευτυχώς που είσαστε ο μόνος, κύριε Γιάννη, ευτυχώς που είσαστε ο μόνος, δεν υπάρχουν άλλοι. Αν ερχόταν οι άνθρωποι αυτοί 3 ώρα το μεσημέρι να δουν τι γινότανε, θα είχαν άλλη άποψη. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία επικαλούνται έχουν ληφθεί υπόψη από τους αρμοδίους. Αντικρίζοντας τις πρώτες εργασίες, ορισμένοι επαγγελματίες εξέφρασαν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους σε σχέση με τον όλο σχεδιασμό, καθώς θέτουν ζητήματα ασφάλειας των πεζών και όχι μόνο. Όποιος το βλέπει αυτό το πράγμα, είτε είναι εισαγγελέας, είτε είναι αποκεντρωμένη διοίκηση, είτε είναι ο κύριος Αρναουτάκης, να το δούνε το έργο, να το ξαναδούνε, γιατί εδώ θα σκοτωθούν ζωές. Και τότε θα γίνει ό,τι έγινε στα Τέμπη. Εδώ λοιπόν, από αυτή τη μεριά, έχουν ρίξει όλο το roundabout από αυτή τη μεριά του δρόμου, να μην αδικηθεί κανείς, όχι να σπρώξει ένας. Αυτό είναι αμαρτία από το Θεό. Ζητάω το λογικό, το δίκαιο και το ασφαλές. Θα σας πω μόνο ότι εδώ μπροστά δεν θα υπάρχει διάβαση πεζών. Οι κόκκινες γραμμές είναι ότι αύριο μεθαύριο στο μαγαζί μέσα θα μπει ένα λεωφορείο. Πιο κάτω έχουν απαγορεύεται να ανέβεις. Πηγαίνετε, ας πάει κάποιο κανάλι να δείξει ότι δεν μπορεί να στρίψει λεωφορείο από εδώ. Απαγορεύεται να πάει κάτω. Πώς θα σκοτώσουν τα δικά μας τα παιδιά λοιπόν. Το θέμα είναι να γίνει. Κανένας δεν είπε να μην γίνει. Ο χρόνος που έγινε είναι λάθος και η μελέτη γιατί τόσο βιαστική. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη από τους αρμόδιους ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την κατασκευή πεζοδρομίων σε έκταση όπου δεν έχουν γίνει επαλωτριώσεις. Ακόμη επισημαίνουν την ανάγκη κατασκευής ενός πρόχειρου κόμβου προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες αδυναμίες προτού δρομολογηθεί η τελική μορφή του. Όπως θα υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί, εκεί, εκεί και παρακεί, απαιτώ να κάνουν και πεζοδρόμιο και σε μένα. Όπως πρέπει όμως να το κάνουν, όχι στην ιδιοκτησία μου. Εντάξει, για όνομα του Θεού, στην Ουγκάντα ζούμε. Καλό θα είναι να μην δημιουργηθεί πάγια κατάσταση με μπετάκι οτιδήποτε άλλο υλικό, αλλά να μείνει ως έχει ο κόμβος με την εικονική του κατάσταση και με τη βοήθεια της τροχέας και ενός εγκοινωνιολόγου να καταλήξουν στο πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκινά με μεγάλη καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων με τον Νίκο Σκουλά να κάνει λόγο για μια παρέμβαση που απαντά στις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής αναβαθμίζοντας την οδική ασφάλεια με τον ίδιο να εκτιμά ότι το έργο θα έχει υλοποιηθεί σε 3 μήνες. Τα θέματα ασφάλειας έχουν αντιμετωπιστεί από τη μελέτη. Είναι μια εγκεκριμένη μελέτη η οποία ακριβώς κύριο και προέχον στόχο έχει την ασφάλεια των διερχομένων. Όχι οποιοδήποτε άλλο ένομο αγαθό το οποίο συνυπολογίζουμε. Λοιπόν, θα ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Σέγκο για να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με ρωτάτε, μου ζητάτε να μεταφέρω στον κύριο Σέγκο το θέμα της στάθμευσης στην Χερσόνησο. Να σας πω ότι προφανώς δεν το είδατε από την αρχή. Ο κύριος Σέγκο τοποθετήθηκε για την πρόταση και τη λύση που υπάρχει ή την προτινόμενη λύση που υπάρχει στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου αλλά και στην περιοχή με τα λιμανάκια.
Δεν θα το επαναλάβουμε. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την εικόνα. Μόνο μία λέξη για τη στάθμευση, μία φράση για τη στάθμευση. Έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν ενοικιαστεί ακόμα δύο πάρκινγκ, ένα πίσω από τον Γερμανό και άλλο ένα στην περιοχή που βρίσκεται η Παγκρίτια Τράπεζα από πίσω, άλλο ένα πάρκινγκ. Και βέβαια βρισκόμαστε σε φάση αναζήτησης και άλλων πάρκινγκ μέσα στη Χερσόνησο, μέσα στο λιμάνι. Όσον αφορά τον κόμβο των Γουβών τώρα. Και να βλέπουμε και εικόνες από το σημείο. Βεβαίως. Καταρχήν το έργο αυτό, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Χερσονήσου. Και ευχαριστούμε την περιφέρεια για την υλοποίηση αυτού του έργου, καθώς είχαμε πολλά θανατηφόρα στο παρελθόν και σοβαρούς τραυματισμούς. Το χαρακτηριστικό βέβαια της περιοχής που δεν το γνωρίζουν παρά μόνο όσοι μένουν εκεί, είναι το εξής. Δυστυχώς στις Γούβες, πέραν του τουριστικού κομματιού που βρίσκεται και πέριξ του κόμβου, δυστυχώς το χειμώνα, όλη η εμπορική κίνηση των Γουβών είναι σε αυτό το σταυρό. Δηλαδή, σε αυτό πάνω το σταυροδρόμι. Mm-hmm. Η προηγούμενη λοιπόν μελέτη, η οποία, αν θέλετε, η εκτίμησή μας ήταν ότι ήταν λανθασμένη, καθώς δεν υλοποιείται, απαιτούνταν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες απαλωτριώσεις, προέβλεπε φανάρια και με τις μπάρες που μπαίνανε εκατέρωθεν της παλαιάς εθνικής εισοδού, πρακτικά εκμηδενίζαμε την εμπορική κίνηση. Αυτό έγινε κατανοητό και από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και από τον κύριο Περιφερειάρχη, που ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αλλαγή την οποία έκανε στη μελέτη. Ζητήσαμε λοιπόν τροποποίηση της μελέτης πριν από 2 και πλέον χρόνια και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής του δρόμου αλλά και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας κόμβος επί παλαιάς εθνικής οδού, σχεδίασε αυτό το roundabout, τον κυκλικό κόμβο, ο οποίος δυστυχώς, καθότι κάποιοι κάτοικοι εκεί και μάλιστα λίγοι χρήστες εκεί της περιοχής, καταστηματάρχες, θέλανε τη μετατόπιση του κόμβου. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορούσε, από ό,τι μας είπαν από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, να γίνει εφικτό, καθώς η μετακίνησή του ακόμα και κατά ένα μέτρο δεν θα επέτρεπε τις γωνίες κλίσης και στροφής των λεωφορείων προς όλες τις κατευθύνσεις. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι το έργο αυτό είναι ένα κομβικό έργο. Θέλετε λίγο να μου πείτε πού είναι το πρόβλημα εδώ? Είναι, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, τον κόμβο στην επιχείρηση που βρίσκεται, στο κομμάτι δηλαδή, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι εκεί που βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Στην άλλη μεριά του κόμβου. Καθώς εκεί, αν θέλετε, είναι το μάτι του κόμβου που πάει και κουμπάει πάνω στην ιδιοκτησία, εν πάση περιπτώσει, αυτού του καταστήματος. Όμως, επειδή το απαλωτριωμένο κομμάτι δεν ακουμπάει καθόλου την ιδιοκτησία, προφανώς εκεί δεν θα γίνει κανένα κομμάτι έργου. Mm-hmm. Προβλέπεται ένα πεζοδρόμιο. Αυτό το πράγμα δεν θα υλοποιηθεί εκεί ή τουλάχιστον θα είναι ταπεινωμένο στο ύψος του οδοστρώματος και δεν θα δημιουργήσει κανένα θέμα. Άλλωστε, σε καμία ιδιωτική ιδιοκτησία, σε κάποια ιδιοκτησία πολίτη, δεν θα επέμβει το εν λόγω έργο. Αυτό το έργο όμως που βλέπετε είναι το μοναδικό έργο το οποίο εξυπηρετούσε και την εμπορική δραστηριότητα με ασφαλείς όρους χρήσης όμως από την τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Και τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν, ό,τι ήταν να ξεκινήσει στο Δήμο Χερσονήσου, ξεκίνησε μετά τα μέσα Νοεμβρίου και προς τα τέλη Νοεμβρίου. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πολύ καλά ότι η περίοδος των 4 ή 4,5 μηνών για την εκτέλεση δημόσιων έργων δεν είναι το απαιτούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Χερσονήσου είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες μέρες ακόμα που απαιτούνται, καθώς ξεκίνησε σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των δικτύων του βιολογικού και την αποκατάσταση, την έλευση του έργου που έχει να κάνει με την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ στην περιοχή του Κοκκίνη. Σήμερα ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση του δρόμου, ένα πολύπαθο κομμάτι οδικού δικτύου από τον Καρτερό μέχρι και τις παρυφές των Γουρνών, περίπου 1,5 με 2 χιλιόμετρα. Και σήμερα ξεκίνησε. Θέμα που προκάλεσε έτσι και παράπονα από την πλευρά των κατοίκων. Τα οποία... ότι γιατί γίνεται το έργο τώρα που ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Δεν ξεκινάει τώρα που ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Προηγήθηκαν άλλα έργα πριν από αυτό, τα οποία απαιτούσαν διαδοχικές διαδικασίες. Δηλαδή, πρώτα ξεκίνησαν τα δικά μας τα δίκτυα, μετά μπήκε η ΔΕΗ και μετά γίνεται ασφαλτόστρωση. Προφανώς όλα μαζί δεν γίνονται. Και προφανώς 3 έργα διαδοχικά σε ένα διάστημα 4 μηνών πολλές φορές δεν χωράνε. Όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ξεκινάει η ασφαλτόστρωση και προφανώς το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, ο δρόμος θα είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε ότι η περιοχή και στο Κοκκίνη χάνει μετά το Πάσχα, γύρω στις 20 του Απριλίου. Θα είχε μια άλλη εντελώς εικόνα. Άλλη εικόνα από αυτή που είναι ενώ, τώρα. Ενώ